Ναι. Ή του στόματος σου καθαπέρ πυρσός εκλάμψα σα χάρις την οικουμενήν εφόλου σε ο κόσμο στον κόσμο θησαυρούσε να πεθαίνω. Το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπεδείξε αλλά στις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό. Σοφήνε τας ο Άγιο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Ο μεγάλος αυτός φωστήρας, πατέρας και διδάσκαλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μετά χριστόν ο πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και η μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του, χείρα τότε 20 ετών, τον ανέδρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφιέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια, κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνιο, αλλά και στην Αθήνα, όταν αποπεράτωσε τις σπουδές του, επανήλθε στην Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο για πέντε χρόνια, όπου ασκήτευε προσευχόμενος και μελετώντας τις Άγιες Γραφές. Ασθένησε όμως και επέστρεψε στην Αντιόχεια, όπου χειροτονήθηκε διάκονος το έτος 381 σε ηλικία 34 ετών από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Αργότερα δε από τον διάδοχο του μελετίου Φλαβιανό, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ο Ιερός Χρυσόστομος σε ηλικία 40 ετών. Κατά την ιερατική του διακονία ανέπτυξε όλα τα ψυχικά του χαρίσματα και πρωτοφανή ευγλωτία στα κηρύγματά του, γι' αυτό και ονομάστηκε Χρυσόστομος. Έσυε και συγκλώνιζε κυριολεκτικά τα πλήθη της αντιοχίας και συγκινούσε τις ψυχές τους βαθύτατα η φήμη του έφτασε ως και την βασιλεύουσα και έτσι την 15η Δεκεμβρίου του 397 με κοινή ψήφο του βασιλιά Αρκαδίου και του Κλήρου έγινε πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως κάτι το οποίο ο ίδιος ποτέ δεν το επιδίωξε. Και από την θέση αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος εκτός των άλλων υπήρξε αυστηρός ασκητής και δεινός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής όπως φαίνεται από τα πολλά συγγράμματά του, από τα οποία διασώθηκαν 804 περίπου ομιλίες του. Έργο επίσης του Ιερού Χρυσοστόμου είναι και η Θεία Λειτουργία που τελείται κάθε Κυριακή και σχεδόν κάθε μέρα. Ο Ιερός Χρυσόστομος κατά την διάρκεια της Πατριαρχίας του υπήρξε αδυσόπιτος ελεγκτής κάθε παρανομίας και κακίας. Αυτό όμως έγινε αιτία να δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς και μάλιστα αυτήν την αυτοκράτηρα ευδοξία επειδή ήλενχε τις παρανομίες της. Αυτή μάλιστα σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο, ο οποίος ήταν ερετικός, μοχθηρός και ασεβής άνθρωπος, συγκάλεσε ληστρική σύνοδο από 36 επισκόπους όπου όλοι τους ήσαν πνευματικά ύποπτοι και δυσαρεστημένοι από τον Άγιο. Η ψευδοσύνοδος αυτή έγινε στο μέρος Δρύς της Χαλκιδόνας και πέτυχε να καθερέσει και να εξορίσει τον Άγιο σε ένα χωριό της Βυθινίας. Η απόφαση αυτή όμως τόσο εξαιρέθησε τα πλήθη ώστε αναγκάστηκε η ίδια η ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει στον θρόνο με άλλη συνοδική αθωτική απόφαση του 402 μετά Χριστόν. Αλλά λίγο αργότερα η ασεβής αυτή αυτοκράτηρα κατάφερε και πάλι να εξορίσει τον Άγιο στις 20 Ιουνίου του 404 μετά Χριστόν στην Κουκουσό της Αρμενίας και από εκεί στα Κόμανα, όπου ύστερα από πολλές κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες Εκοιμήθη το 407 μετά Χριστόν. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο πιο άριστος και δημοφιλής διδάσκαλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κανείς δεν εξήγησε όπως αυτός με τόσο πλούτο και τόση σαφήνεια τα νοήματα της Αγίας Γραφής. Ούτε υπήρξε εφάμιλός του στην ετιμολογία, την απλότητα, αλλά και στη φλόγα και την δύναμη της ρητορίας. Υπήρξε ρήτορα θαυμαστό, λογοτέχνη απαράμιλο, βαθύτατο και διεισδυτικότατο, ψυχολόγο και καταπληκτικό κοινωνιολόγο, με αίσθημα χριστιανική ισότητο χωρί προνομιούχους, με αδελφότητα προ όλου. Ο Άγιο Ιωάννης Ο Χρυσόστωμο συγκαταλέγεται με του πατέρε τη Εκκλησία, οι οποίοι ήσαν ω φωστήρε εν το κόσμο δηλαδή φωτεινά αστέρια μέσα στον κόσμο και συνεχίζουν να είναι φωτεινά παραδείγματα διότι έχουμε τα γραπτά τους, έχουμε τους βίους τους και πρέπει να ανατρέχουμε οι χριστιανοί στα πατερικά συγγράμματα και να τα μελετούμε και να κανονίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τα Ιερά Συγγράμματά Τους των Αγίων Πατέρων και σύμφωνα με την Αγία Γραφή διότι όπως έχουμε πει και σε άλλη μας συνάντηση, η βίη των Αγίων είναι το Ιερό Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη. Ο Ιερός Χρυσόστομος εκοιμήθη την 14η Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μετετέθη η εορτή της εορτη της υψωσεως του τιμιου σταυρου μετετεθη η εορτη της μνημης του την 13η Νοεμβρίου. Επίσης, 15 Δεκεμβρίου εορτάζουμε την χειροτονία του σε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως την 27η Ιανουαρίου εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του, αλλά η ιανουαριου εορταζουμε την ανακομιδη των λιψανων του συνεορτάζεται και την 30η Ιανουαρίου μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Και τέλος, την 26η Φεβρουαρίου, εορτάζουμε την μνήμη της χειροτονίας του σε πρεσβύτερο.